ζητάμε να ανοίξει η μουσική στην εστίαση και ζητάμε επίσης, εφόσον δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, να μπορέσουμε να πάρουμε την αποζημίωση από την πρώτη μέρα αναστολής της λειτουργίας. Είναι κάτι που δεν προβλέπεται και έχουμε μείνει σαν σωματείο ξεκρέμαστε. Θεωρείτε ότι το μέτρο είναι άδικο? Το μέτρο είναι άδικο πάρα πολύ, διότι μας έχει κλείσει εμάς που τηρούμε τα μέτρα προστασίας όσο το δυνατόν περισσότερο και έχουν αφήσει τις συναυλίες που θέλουμε να πάμε στις συναυλίες, αλλά δεν γίνεται με 3.000 κόσμο να κρατήσεις οποιοδήποτε μέτρο. Πόσοι άνθρωποι μένετε χωρίς δουλειά? Είμαστε πάνω από 300 άτομα αυτή τη στιγμή που έχουμε μαζευτεί. Είναι και άλλοι DJs στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συνεννόηση με το σωματείο της Λάρισας για να κάνουμε μαζί κινητοποιήσεις και να μαζευτούμε περισσότεροι για να μας ακούσουν. Να κάνουμε μια διαμαρτυρία, γιατί μας κόψαν τη μουσική που θεωρητικά έχουμε το περισσότερο μέγεθος έχει εμβολιαστεί τους τζόκι, DJ, και ξαφνικά λένε ότι σταματάει η μουσική. Ενώ έχει σταματήσει η μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο, και την Παρασκευή και την Κυριακή έχουν πει συσικές στο θέατρο Γης, στην Καλαμαριά, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, συναυλίες που έχουν πεφτεί συνεχόμενα. Θεωρούν ότι είναι άδικο για μας, γιατί και εμείς από αυτό ζούμε, έχουμε οικογένειες, τα έξω βατέρια τα πληρώνουμε, αλλά πόσα την πρόσφατη φορά μας κλείσανε τη μουσική. Απαιτούμε, τουλάχιστον αναστολή, μας κλείνουν χωρίς αναστολή, για ποιο λόγο?